Χρόνια και ζαμάνια. Πάρα πολύ καιρό. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Κι εγώ. Είναι η πριν την COVID εποχή και μετά COVID. Μετά υποτίθεται. Ναι. Υποτίθεται μετά COVID. Μετά COVID. Ναι. Είσαι καλά. Είμαι καλά. Δεδομένων των συνθήκων είμαι καλά. Φτάσαμε να λέμε αυτό. Ναι. Θέλουμε όλοι να είμαστε καλά. Γι' αυτό και διαλέξαμε το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Θέλουμε να μιλήσουμε για το εργασιακό στρες. Είπαμε με τη Μαρία να σηκώσουμε μανίκια, να κάτσουμε στο τραπέζι και να το θέσουμε το ζήτημα για να δούμε σε ποιο βαθμό μας απασχολεί. Αν απασχολεί πολύ κόσμο, αν απασχολεί μικρή μερίδα κόσμου. Έχω πολλές ερωτήσεις τέλος πάντων να σου κάνω. Γιατί έρχεται μπροστά το εργασιακό στρες, ένα κομμάτι το οποίο το δουλεύεις πάρα πολύ εσύ με κόσμο και με ομάδες εργασίας. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι εγώ ξεκίνησα από το λόγο, έτσι, από την επικοινωνία κτλ. Και καθώς δούλευα όλα αυτά τα χρόνια, έμπαιναν διάφορα θέματα που μου άρεσε να διερευνώ και όλα τα συνδυάζω με το λόγο και την επικοινωνία. Και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το στρες είναι πώς επικοινωνούμε με τους άλλους. Πώς επικοινωνούμε στο σπίτι μας, πώς επικοινωνούμε στη δουλειά. Και πώς αυτό μπορεί να αυξήσει το στρες μας, το άγχος μας. Δηλαδή, η απλή σκέψη, εάν δεν έχω καλή επικοινωνία, αν ζορίζομαι, αν είναι προβληματική, με εμπόδια και ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, προφανώς και αυτό είναι που θα μου αυξήσει και το στρες. Αυτό αυξάνει και το, ναι, αυτό το στρες, το σφίξιμο που νιώθω μέσα μου και που τελικά, αν εγώ το νιώθω, το μεταδίδω και σε άλλους. Έτσι ξεκίνησε το ψάξιμό μου περί στρες. Μάλιστα. Δηλαδή, αν θυμάσαι στο παρελθόν, έκανα και κάποια σεμινάρια προ-COVID, που είχαν να κάνουν με τα λεκτικά και τα λεξολεκτικά στοιχεία της επικοινωνίας. Οπότε συζητούσαμε και λέγαμε το πώς κοιτάς τον άλλο, το πώς στέκεσαι, τι γκριμάτσες κάνεις, τη φωνή που χρησιμοποιείς, πόσο μπορείς να τον κάνεις να νιώσει καλύτερα ή χειρότερα και πόσο μπορείς να καταφέρεις να πάρει τελικά το μήνυμα που θέλεις να δώσεις. Σωστά. Για να είσαι σωστή επικοινωνία. Ναι. Καλή επικοινωνία αποτελεσματική. Ακριβώς. Και είχα λοιπόν στο γραφείο μου μαμάδες, οι οποίες έκαναν κάτι εκεί με το παιδί τους. Και έβλεπες ότι ξεκινούσαν να ασχολούνται και κάποια στιγμή έκανε η μαμά αφού στόπα τώρα, ξέρεις αυτό. Και το παιδί μετά εξεγείρεται και δημιουργούσε μία ένταση, η μαμά άρπαζε την ένταση. Έτσι κάπως ξεκίνησα να μπαίνω στο περιστρες κομμάτι. Και μιλώντας πάλι με οικογένειες, με γονείς, έχω και πολύ στρες στη δουλειά και γυρνάω στο σπίτι και το ένα και το άλλο. Και μέσα σε όλα αυτά που κάνω, γιατί για να μην βαριέσαι τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, πρέπει να κάνεις πράγματα. Εξελίσσεσαι. Εξελιχθείς, να βελτιωθείς, να αγγίξεις και άλλα κομμάτια. Μπήκαμε στο εργασιακό στρες. Και το κομμάτι που τελικά ξεκινάω να λέω όταν μιλάω για αυτό το θέμα, είναι ότι το στρες είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Το έχουμε από κατασκευής μας. Το έχουμε, ρε παιδί μου, και καλώς το έχουμε, όπως και το να φοβόμαστε ή να ντρεπόμαστε, το να νιώθουμε έτσι ένα κράτημα κάποιες φορές. Είναι το ίδιο φυσιολογικά με το να νιώθουμε και θετικά συναισθήματα. Πότε όμως αυτό αρχίζει και γίνεται δύσκολο, μπελάς, εμπόδιο, ζόρι για μας. Μπράβο, όταν δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε με αποτέλεσμα, να πάμε να γίνεται, ναι. Ξέρεις τι λέμε. Μα εγώ το διαχειρίζομαι. Διαχειρίζομαι τα πάντα. Μια χαρά διαχειρίζομαι το στρες μου. Έλεγα, εντάξει. Εκεί, θα φύγω λοιπόν, από το γραφείο και θα είμαι μια χαρά. Μπράβο. Εκεί τώρα. Αυτό ήταν. Μου θυμίζει μια μαμά τι είπε λίγο πριν έρθω στην εκπομπή μας σήμερα. Έχω διάφορους που μου λένε, έχεις πρόβλημα. Και μου το λένε, δηλαδή, πού ξέρουν αυτοί τι έχω. Και λέω, οκ. Okay. Όταν διάφορος κόσμος σου λέει το ίδιο πράγμα ή κάνεις παρέα με λάθος άτομα. Mm-hmm. Και πρέπει να αλλάξεις τον κύκλο που κινείσαι και να βρεις, ή να προβληματιστείς και να πεις «Μα γιατί μου το λένε όλοι αυτό το ίδιο πράγμα». Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προβληματιστείς. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις που έχουμε ήδη μια επίγνωση του τι μας συμβαίνει. Δηλαδή, τώρα έχω στρες και δεν μπορώ να το διαχειριστώ και ζορίζομαι. Αλλά έχουμε και περιπτώσεις που θεωρούμε ότι είμαστε okay. Βλέπουμε όμως τους άλλους, είτε να μας λένε «ηρέμησε» ή «πώς κάνεις έτσι» ή τους βλέπουμε ότι ενώ τους μιλάμε, αυτοί αγριεύουν. Είναι σαν να τους δίνουμε αυτή την αρνητική ενέργεια που λέμε. Τους στέλνουμε, τους τροφοδοτούμε. Έτσι. Και πάλι λοιπόν πρέπει να προβληματιστούμε και να πούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Οπότε, τι γίνεται, Ανδριανή, ένα βασικό κομμάτι που το συζητάς και εσύ εδώ στις εκπομπές σου είναι η επίγνωση. Να ξέρω τι μου γίνεται, βρε παιδί μου. Να ξέρω τι μου γίνεται.
αυτό το πράγμα να συνειδητοποιώ αργά ή γρήγορα ότι κάτι με ζορίζει και δεν είμαι το ίδιο λειτουργικός και αποτελεσματικός. Σωματικά θα νιώθω κάτι όταν αρχίζει αυτό και φουντώνει και βγαίνει από το πλαίσιο του υγιούς? Λοιπόν, σωματικά σαφέστατα νιώθω πράγματα, αλλά φαντάσου ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα συνειδητοποιούν και αυτά έγκαιρα. Παρόταν φτάνουν σε μια κορύφωση. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που τους βλέπεις και κάνουν αυτές τις νευρικές κινήσεις, αυτό με το στυλό, το βλέπεις αυτό με το στυλό επίσης. Ή ανθρώπους που σου μιλάνε και τους μιλάς και έχουν αυτό το βλέμμα του τρομαγμένου ζώου κάποιες φορές. Ή που ακούς τη φωνή τους να βγαίνει πνιχτή ή τρεμάμενη. Ή ακούς μία φωνή η οποία βγαίνει κάπως έτσι και έχει ένα στόμφο, μία ένταση. Και οι ίδιοι άλλες φορές το συνειδητοποιούν και κάνουν μία αυτορύθμιση. Άλλες φορές το συνειδητοποιούν και δεν μπορούν να κάνουν αυτή την αυτορύθμιση. Άλλες φορές τους το λένε οι άλλοι και κάνουν και άρνηση. Ναι. Όχι, εγώ είμαι καλά, ρε παιδί μου. Γιατί μου το λες αυτό? Πώς ήρθε τώρα σε ένα τύπο ένταση αυτή τη στιγμή? Ναι. Οπότε, στο χώρο εργασίας, να πούμε ότι οι έρευνες λένε ότι το 40% των ανθρώπων νιώθουν εργασιακό στρες τα τελευταία χρόνια. Συγγνώμη, Μαρία, το εργασιακό στρες ποιος το προκαλεί? Η ίδια η φύση της δουλειάς μου, η σχέση μου με τους συνεργάτες μου? Εγώ όλα. Σαν προσωπικότητα το κουβαλάω γιατί είμαι ένας άνθρωπος αγχώδης και μονίμως στρεσάρω με τα πάντα. Όλα. 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 Όλα συνεργούν. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που είναι τόσο φορτωμένοι στο χρόνο τους που δεν προλαβαίνουν. Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Περισσότερη δουλειά από αυτή που μπορούν να αντέξουν ή να διεκπαιρεώσουν σε κάθε περίπτωση. Άλλοι έχουν δύσκολη δουλειά. Δεν μπορεί να μην είναι πολύ, αλλά να είναι δύσκολη, να είναι απαιτητική, να είναι διαρκώς μια δουλειά που τους βγάζει έξω από το comfort zone που έχουν μάθει. Και από τις αντοχές τους. Και από τις αντοχές τους. Μπορεί να μην τους αρέσει επίσης η δουλειά τους και να μην βρίσκουν νόημα. Όταν δεν βρίσκεις νόημα σε κάτι, αυτό σε αγχώνει. Με το χρόνο αυτό φορτώνει. Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να κάνουν κάτι πάρα πολύ απλό, φαινομενικά, αλλά να νιώθουν ένα απρόσωπο γρανάζι σε μια τεράστια μηχανή, σε μια μεγάλη εταιρεία, σε ένα δημόσιο οργανισμό, και αυτό δεν τους αρέσει καθόλου, δεν βρίσκουν νόημα σε αυτό. Μετά υπάρχουν προσωπικότητες, σαφέστατα, που είναι πιο ανθεκτικές, έχουν αυτή την... το ταλέντο, την ικανότητα να τακτοποιούν τα πράγματα και να τα οργανώνουν, να τα ιεραρχούν, να βλέπουν τι είναι περισσότερο σημαντικό, τι δεν είναι, τι επήγει, τι δεν επήγει, ποιος μπορεί να τους βοηθήσει να το επιλύσουν, ώστε να μην το πάρουν όλο πάνω τους. Άρα παίζει ρόλο και η προσωπικότητα, παίζει ρόλο σε τι φάση ζωής είναι κάποιος. Μάλιστα. Στην δηλαδή... οικογένειά του. Δηλαδή, αν κάποιος είναι σε μία φάση που χωρίζει ή που δεν χωρίζει, αλλά περνάει μία μιζέρια σπίτι του και δεν βρίσκει ούτε εκεί νόημα. Μάλιστα. Φορτώνει και αυτό. Φορτώνει στο και σάκο αυτό. Πίσω στην πλάτη. Ακριβώς. Επίσης, παίζει ρόλο, βεβαίως, με ποιους δουλεύεις. Ο Σάρτρ έλεγε η κόλαση είναι η άλλη. Η άλλη μπορεί να είναι κόλαση, μπορεί να είναι και παράδεισος. Εάν είσαι σε ένα περιβάλλον όπου μπορείς να επικοινωνήσεις, σου δίνουν το χώρο και το χρόνο να πεις τι νιώθεις και σε βοηθάνε με τη στάση τους να ξεφορτώσεις συναισθηματικά κάποια πράγματα, ναι, τίνεις να αντέχεις περισσότερο. Σε διευκολύνει όταν αποφορτίζεσαι, όταν μπορείς να μοιραστείς το άγχος σου, το στρες σου, γιατί έχεις πολλή δουλειά, γιατί έχεις μια δύσκολη δουλειά ή γιατί είχες μια δύσκολη μέρα στο σπίτι. Ακριβώς. Αυτό όλο στο κάνει πιο φιλικό. Ξέρεις ότι νιώθεις ασφαλής, νομίζω. Νιώθεις αυτό λοιπόν τώρα είναι ένα άλλο κομμάτι. Αυτό που έχουμε επιπρόσθετα στην εποχή μας είναι ότι ζούμε σε μία περίοδο γενικής ανασφάλειας. Έτσι. Και πολλών αλλαγών. Δηλαδή, παλιά ξεκινούσε κάποιος, πήγαινε στη δουλειά του, είχε αυτή τη δουλειά εκεί. Με αυτή γεννιόταν, με αυτή πέθαινε. Είχε ένα σπίτι, ζούσε εκεί. Ήταν ένα περιβάλλον γνωστό και οικείο, με πεπατημένες. Τώρα, ακόμα και αν έχεις μία δουλειά συγκεκριμένη, οι απαιτήσεις αλλάζουν διαρκώς. Και αν είσαι ένας χαρακτήρας που δεν είναι πολύ ευέλικτος στις αλλαγές... Και προσαρμοστικός. Ακριβώς. Τότε αυτό σε πιέζει τρομερά. Να λάβουμε εδώ υπόψη μας
τους δημοσίους υπαλλήλους, για παράδειγμα, ναι, που τα τελευταία χρόνια πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά τους, γιατί πρέπει να... η μηχανογράφηση, τα κομπιούτερ, το αυτό, τα ιντερνετικά, τα web, το ένα το άλλο, σε ανθρώπους που ήταν μιας ηλικίας πιο προχωρημένης, δηλαδή ένα των 40, όλο αυτό το ξαφνικό ήταν μια τεράστια αλλαγή, ναι, που τους στρέσαρε πολύ παραπάνω. Και δεν είναι μια η αλλαγή, είναι μόνιμα τώρα πια κάτι. Κάτι καινούργιο έρχεται, mm-hmm, κάπως πρέπει ξανά να προσαρμοστείς. Mm-hmm. Από τη μία λες ότι αυτό μας βοηθάει σε φυσιολογικές συνθήκες να εξελισσόμαστε. Με συγχωρείς. Να πηγαίνουμε παρακάτω, να ανανεώνουμε τα κύτταρα του εγκεφάλου, που λέμε οι αισιόδοξοι άνθρωποι. Mm-hmm. Να αποκτούμε νέες ικανότητες και στη δουλειά μας. Mm-hmm. Αλλά προφανώς αυτό δεν μπορούν να το ακολουθήσουν και όλοι και με τον ίδιο αυτό ρυθμό. Δεν μπορούν να το ακολουθήσουν όλοι, και να πούμε εδώ ότι όταν λένε οι έρευνες ότι το 40% του πληθυσμού, του εργασιακού, βιώνει στρες, μιλάμε για ένα στους δύο σχεδόν. Είναι τώρα, δεν είναι όλοι το ναι, είναι πολύ υψηλό. Και εδώ να σημειώσουμε ότι το 75% αυτών που βιώνουν στρες είναι από 18-24, δηλαδή νέοι και αμάθητοι. Γιατί τα παιδιά, γιατί? Γιατί τα παιδιά μπαίνουν σε ένα... Τα παιδιά των τελευταίων ετών μεγάλωσαν σε προστατευμένες οικογένειες. Mm. Τα περισσότερα παιδιά. Σε προστατευμένα σχολικά περιβάλλοντα με έναν τρόπο. Δηλαδή, παρά τα όσα μπορούμε να καταλογίσουμε κατά καιρούς στο σχολείο, σε οικογένειες κτλ., η κοινωνία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο ανεκτική στο κομμάτι παιδί, να παίξει, να είναι αμέριμνο, να μην αναλάβει πολλές ευθύνες. Να μην ακούς πολλά όχι ενδεχομένως, ναι, να μην πούνε πολλά όρια. Ναι, να μην του βάλουμε, ξέρω εγώ, ένα κακό βαθμό, μην απογοητευτεί. Έχει, ναι, παίξει αυτό τα τελευταία χρόνια αρκετά. Μην το κάνουμε να νιώσει άσχημα. Πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση το παιδί. Ξεκινάνε λοιπόν τα παιδιά στα 18 να μπουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον, το οποίο είναι, έτσι όπως είπαμε, γρήγορο, προστατευτικό. Καθόλου προστατευτικό, πολύ απαιτητικό, με πάρα πολλές αλλαγές και συγχρόνως με μία επιθετικότητα. Γιατί, ναι, λέμε ότι τα παιδιά μας μεγαλώνουν πιο εύκολα σε κάποιες συνθήκες, όμως δεν πάβουμε να έχουμε μία εποχή που έχει πολύ επιθετικότητα. Μαρία, σε θυμάμαι πάντα να λες, και έχω σημειώσει αυτές τις δύο λέξεις, ότι αν οφείλουμε κάτι να κάνουμε σαν γονείς, είναι να μεγαλώνουμε ανθεκτικά παιδιά. Ναι. Ανθεκτικότητα, το κύριο χαρακτηριστικό, και η προσαρμοστικότητα, ναι, που θα έρθει και σαν δεύτερο χαρακτηριστικό. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα εργαλείο και για μας τους ενήλικες. Η ανθεκτικότητα. Αυτό που λένε οι Αμερικάνοι το resilience, η αναπήδηση. Mm-hmm. Ότι πέφτεις κάτω, γίνεσαι χάλια, αλλά να έχεις μία δυνατότητα λίγο να βγεις προς τα πάνω. Ναι. Και να συνεχίσεις. Αυτό keep going, keep walking. Μέχρι πόσο, θα σου πει κάποιος. Μέχρι πάντα. Ωραία, πάρε το πάντα. Απόφαση, θα είναι για πάντα. Είναι για πάντα. Και πολύ συχνά σε αυτές τις συζητήσεις αναφέρω αυτή την ταινία του Redford με το Redford, All is Gone ή All is Lost, που είναι εκεί μεσοπέλαγα και παλεύει με τα κύματα. Ναι. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να τη δει κάποιος αυτή την ταινία. Την είχα δει ένα καλοκαίρι σε ένα θερινό σινεμά στην Αθήνα και είπα, Παναγία μου, την πήγα και είδα. Ναυτία με έπιασε με τόσο ταρακούνημα στα πελάγι. Όπου ξεκινάει ο Redford με ένα πολύ ωραίο σκάφος, φοράει πολύ ωραία ρούχα, είναι όλα τέλεια, του συμβαίνουν διάφορες αντικσότητες, αλλά είναι πολύ καλά προετοιμασμένος να τις αντιμετωπίσει. Είναι έξυπνος, είναι εφευρετικός, είναι δημιουργικός, έχει τα πάντα και τα κάνει, αλλά ενός κακού μύρια έπονται. Mm. Και το ένα διαδέχεται το άλλο. Και καθώς προχωρεί η ταινία, έχει δύο επιλογές. Ή θα προσπαθήσει να προσπαθεί, ή θα συνεχίσει να προσπαθεί, ή θα πνιγεί. Μάλιστα. Τόσο απλά δοσμένο. Τόσο απλά. Και να προσθέσω εδώ αυτό που είπα πριν, ότι το άλλο ποσοστό ανθρώπων, οι άλλες ηλικίες ανθρώπων που έχουν το πρόβλημα, είναι αυτοί που είναι λίγο πριν τη σύνταξη. Γιατί? Που βιώνουν εργασιακό στρες. Να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Αισθάνονται ότι δεν μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Είναι η κούραση της ζωής. Είναι επίσης όλα αυτά τα υπαρξιακά που αρχίζουν και βγαίνουν πιο εύκολα. Είναι ενδεχομένως ένας κουρασμένος γάμος. Είναι αυτά που περίμενες από τα παιδιά σου και δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα περίμενες. Απογοήτευση λοιπόν. Είναι από μία την απογοήτευση. Είναι επίσης ότι όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι, τείνουν οι νεότεροι να τους αντιμετωπίζουν λίγο σαν παροχημένους. Mm-hmm. Ενώ, ας πούμε, κατά μία έννοια θα έπρεπε να σεβαστούν την εμπειρία και τα χρόνια,
θα το παρατηρήσεις ότι στους ηλικιωμένους ανθρώπους, στους μεγάλους ανθρώπους και πολύ περισσότερο στους ηλικιωμένους, πολλοί τους μιλάνε στον ενικό. Ναι, ναι. Έλα κύριε Γιώργο, χωρίς να ξέρεις τον κύριο Γιώργο. Σαν ένα. Τι να μας πει τώρα και ο κύριος Γιώργος. Mm-hmm. Υποτιμητική προσέγγιση, ναι. Τέλος πάντων. Με... Και δεν... αυτή η αίσθηση ότι κάποιος δεν σέβεται την πορεία του ενός ανθρώπου σε αυτή την ηλικία, τον κάνει και νιώθει πολύ πιο άσχημα. Τώρα, όταν είσαι σε ένα περιβάλλον εργασιακό, μπαίνει και αυτό που τα τελευταία χρόνια ονομάζεται mobbing, το bullying στον εργασιακό, χώρο. Το οποίο τα κάνει όλα αυτά ακόμα χειρότερα. Παλιότερα δεν υπήρχε. Σίγουρα θα υπήρχε. Σίγουρα υπήρχε. Υπήρχε πάντα και μια νοοτροπία παλιότερα, ειδικά, πολύ διαφορετική όσον αφορά στην διοίκηση των επιχειρήσεων και των ομάδων. Οι άνθρωποι ήταν πιο ανθεκτικοί. Όμως τελικά. Ήταν πιο ανθεκτικοί. Επίσης, τότε πολλές φορές είχες τη δυνατότητα να επιλέξεις να κάνεις και κάτι, ή κάτι άλλο. Τώρα, έχεις πώς να σου το πω. Έχεις η εποχή μας. Ναι, τώρα πια. Δηλαδή. Τώρα υπάρχει μια κινητικότητα όλων. Θα πάρεις μετάθεση εκεί ή θα ζητήσεις μετάταξη κάπου αλλού. Γιατί υπάρχουν οι ανάγκες της καθημερινότητας και επειδή είμαστε κακομαθημένοι, θέλουμε πολλά. Όταν λοιπόν κάποιος νιώθουμε ότι μας τα στερεί με κάποιο τρόπο, μας βγαίνει αυτό το παράπονο που αν δεν μπορείς να το εκφράσεις με κάποιο τρόπο, ή να βάλεις ένα όριο, mm-hmm. αυτό το καταπίνεις. Σωματοποιείται αυτό. Βεβαίως σωματοποιείται. Αυτό που καταπίνεις, σωματοποιείται. Μας δίνει τα πάντα όλα. Δηλαδή, όταν κάποιος αρχίσει και δεν μπορεί να κοιμηθεί, ή θέλει να κοιμάται, τρώει ή δεν τρώει, οτιδήποτε στην καθημερινότητα περισσογίνεται. Ναι. Πολλοί καφέδες, τσιγάρα, μία επιθετική συμπεριφορά με το μόνο-μόνο. Η οποία τελικά σου βγάζει, όταν ας πούμε είσαι διαρκώς εκεί και σηκώνεις παλμούς. Αυτό προφανώς θα σου βγάλει μετά ένα σωματικό θέμα. Άσε πού θα σου μείνει. Δηλαδή, αν πάρα πολλές ώρες της ημέρας σου είσαι σε αυτό το mode, σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, σε αυτή τη ρύθμιση, θα το πάρεις μαζί σου και στο σπίτι σου μετά και στην καθημερινότητά. Αυτό είναι τώρα, ότι εδώ είναι ένα κομμάτι που βοηθά ή δεν βοηθά. Ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί τα του οίκου του στον οίκο του και τα του γραφείου του στο γραφείο του, δεν γίνεται απολύτως. Σαφώς σε κάποιες περιόδους έντασης δεν γίνεται αλλιώς. Τα μεταφέρεις το ένα στο άλλο. Έτσι, τα μεταφέρεις, αλλά δεν μπορεί να γίνεται κάθε μέρα. Και εδώ τώρα παίζει ρόλο το αν βρίσκεις νόημα στη δουλειά σου. Μάλιστα. Αν βρίσκεις νόημα, έχεις καλύτερη προσήλωση, περισσότερο focus. Και νιώθεις ότι κάτι έκανες. Ναι, μωρέ, το προσπαθείς, ναι. Έχεις το κουράγιο. Έτσι. Παίρνεις μια ικανοποίηση. Παίρνεις μια ικανοποίηση και πας και στο σπίτι ενδεχομένως με μια ικανοποίηση. Όταν κάποιος δουλεύει σε ένα μεγάλο οργανισμό που νιώθει γρανάζει, αυτό που προσπαθώ να πω, ούσα βέβαια απ' έξω, δηλαδή εγώ κάνω μια δουλειά η οποία είναι αγχώδης και απαιτητική, αλλά έχει πάρα πολύ νόημα. Για σένα. Για μένα. Mm-hmm. Οπότε. Εκεί τώρα έχουμε, μου λένε, μα πώς αντέχεις, τόσα παιδάκια, μαμάδες, αυτό, μεγάλους που κλαίνουν. Ναι, αλλά τη στιγμή που εγώ βρίσκω νόημα, δώσ' μου ένα πώς, ένα γιατί, να σου πω ένα πώς. Εγώ λοιπόν βρίσκω το νόημα μου, έχω το γιατί μου, άρα βρίσκω τον τρόπο. Mm. Εάν όμως κάποιος είναι σε μια μεγάλη επιχείρηση, σε μια μεγάλη εταιρεία και νιώθει ότι διεκπεραιώνει, εάν καθίσει να σκεφτεί ότι αυτό, αν το κάνω όσο καλύτερα μπορώ, θα βοηθήσω να τσουλάει το όλο. Ναι. Ναι, αλλά ο άλλος δεν το κάνει. Εμένα μου ξεφόρτωσε ο προϊστάμενος δουλειά, γιατί εγώ σαν μη τελίτσες τελίτσες τα κάνω, ενώ ο άλλος δίπλα μου που είναι βαρεσάρης δεν κάνει τίποτα. Mm. Πρέπει να κάνω focus σε μένα. Άρα λοιπόν, πάμε στα κλειδιά μας από εδώ και πέρα. Το ιδανικό θα ήταν αν νιώθουμε ότι μας συμβαίνουν όλα αυτά και έχεις την επιλογή, παίρνεις την τζαντούλα και φεύγεις, που λέει ο λόγος. Αυτό όμως δεν γίνεται πάντα. Δεν γίνεται τις περισσότερες φορές. Δεν γίνεται τις περισσότερες φορές, για να είμαστε και ειλικρινείς. Άρα λοιπόν, είπες πριν, πρώτα απ' όλα να αντιληφθώ τι μου συμβαίνει και mm-hmm. να καταλάβω μήπως τελικά το στρες το έχω κι εγώ, σαν mm-hmm. χαρακτηριστικό. Δύο. Να αποδεχτώ ότι είναι φυσιολογικό mm-hmm. Και όταν το αποδεχτώ ότι το στρες είναι κάτι φυσιολογικό, άρα είναι ένα κομμάτι μου, δεν το αντιπαλεύομαι με εχθρότητα. Έτσι. Πρέπει να συμφιλειωθώ mm-hmm. και να δω τι θα το κάνω. Έτσι.
Δηλαδή, ώρε γαμώτο τώρα πάλι, ξέρω εγώ, τρέμουν τα χέρια μου. Κοίτα να δεις, με έπιασε πάλι. Mm-hmm. Ξέρεις, πολύ συχνά κρίσεις πανικού παθαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι αποφεύγουν να. Σταματάνε. Stop. Όταν πεις, έχω ένα πιτσιρικά ο οποίος μου λέει και κυρία Μαρία, πήγα να παίξω μπάσκετ και πριν έκανε μετό. Εντάξει, εσύ έκανε μετό. Έκανε ένα μετό, σου βγήκε το στρες και πήγε μετά μέσα και έπαιξε μια χαρά. Δεν καταλάβατε, μου λέει. Έκανα κρίση πανικού. Τη στιγμή τώρα που αυτό θα το ονομάσει, έκανε μια κρίση πανικού και έκανε μετό και πω τι μου συμβαίνει. Και όλο αυτό πάρει μια μεγαλύτερη ενδεχομένως διάσταση μέσα του, αμέσως αρχίζει και γίνεται λίγο χειρότερο. Δηλαδή, okay, έκανε μετό. Γιατί έχω στρες, γιατί έχω άγχος επίδοσης τώρα. Είναι φυσιολογικό. Θα πάω να παίξω μπάσκετ, έχω να προπονηθώ για χύψη λόγους, είχε περάσει ένα κορονοϊό 20-25 μέρες. Είναι φυσιολογικό να έχω στρες. Αν να κάνω τον εμετό μου τώρα. Το βάζουμε λοιπόν σε σωστή του διάσταση όλο αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε να βρούμε ένα νόημα σε αυτό που κάνουμε. Mm-hmm. Είμαι στη δουλειά μου. Ωραία, δεν με ικανοποιεί πάρα πολύ, γιατί η δουλειά που κάνω είναι, ξέρω εγώ, να κολλάω από το αυτοκολλητάκι από εδώ, να το βάζω εδώ. Να σκεφτώ αυτό. Βάλ το σωστά το αυτοκολλητάκι. Βάλ το όσο καλύτερα μπορείς. Όσο καλύτερα μπορείς το αυτοκολλητάκι και να είσαι περήφανος για αυτό που κάνεις. Είσαι εδώ για ένα λόγο. Αυτή τη δουλειά έχεις για να σου δώσει ένα μηνιάτικο, ένα μεροκάματο. Βιοπορίζεσαι λοιπόν. Άρα έχει ένα νόημα για σένα για αυτό το συγκεκριμένο ναι. λόγο. Συγκεντρώσου αυτό, κράτα την ψυχραιμία σου για να σκεφτείς ψύχρεμα τι μπορείς να κάνεις από εκεί και πέρα για να νιώσεις καλά. Τώρα το μπορεί η δουλειά σου να μη σου δίνει ρε παιδί μου ενδιαφέρον και να μπαίνεις μέσα εκεί και να έχεις ένα σωρό ανθρώπους που να είναι αλαντάλ. Okay. Αυτό όμως κάποια στιγμή τελειώνει. Τι θα κάνω μετά να νιώσω λίγο καλύτερα. Αυτό το τι θα κάνω μετά να νιώσω λίγο καλύτερα είναι αυτό που βλέπεις πολύ συχνά που λέει κάνει κάτι για τον εαυτό σου, ναι, ξέρεις, ναι, ναι, και είναι λίγο κλισέ φράση. Αλλά έχει νόημα αυτή η φράση να κάνω κάτι να νιώσω λίγο καλύτερα. Όχι να φάω ένα σκασμό για να νιώσω καλύτερα, όχι να κάνω δύο πακέτα τσιγάρα για να νιώσω καλύτερα. Ας προσπαθήσω αυτό που θα κάνω να μην είναι αυτοκαταστροφικό. Mm-hmm. Κρατάμε ένα σας στοιχείο. Να είναι λίγο δημιουργικό, να το καμαρώσω λιγάκι. Να μου φέρει αυτό το συναίσθημα λίγο του τώρα νιώθω κάτι όμορφο μέσα μου. Mm-hmm. Άρα αυτό, Μαρία, θα βοηθήσει και το μυαλό μου λίγο να καθαρίσει και σιγά σιγά να αρχίσω να χτίζω π.χ. τα επόμενα βήματά μου. Μελλοντικά. Ναι. Δηλαδή, ένα πράγμα σημαντικό είναι όταν έχουμε ας πούμε, τη ζωή μας και είναι ένα άσπρο πράγμα και έχει διάφορα μαυράδια. Να κάνω pinpoint τα μαυράκια που έχει. Είναι αυτό. Να μην λέω, έχω μια μαύρη ζωή. Να μην το αφήνω να μαυρίζει όλο. Αλλά να προσδιορίζω αυτά που με ενοχλούν και μετά να δω τι επιλογές έχω για να αλλάξω κάποια πράγματα. Θα πει κάποιος, μα δεν έχω καμία επιλογή. Αυτό με το που θα το πεις και θα το πιστέψεις, αμέσως σε παίρνει από κάτω. Πάντα υπάρχουν επιλογές. Υπάρχουν και τα εμπόδια. Mm-hmm. Εμπόδια, λες, έχω αυτό, για να δω τι θα κάνω. Ας πάω από εκεί. Και μόνο η διαδικασία του να βρίσκεις τον τρόπο, αυτό σε κρατάει σε μία ενέργεια. Είναι αυτό το ίδιο δημιουργικό. Ακριβώς. Σου δίνει κίνητρα να μην μείνεις στάσιμος, αλλά να ψάχνεις τρόπους. Κάτι θα βρεις. Μου αρέσει που κάνουμε αυτή την κουβέντα και το δεν υπάρχει κατηγορό προς το σύστημα, τα αφεντικά, την εξουσία, μπίρι, που θα μπορούσαμε να πούμε χιλιάδες τέτοια κατηγορό. Για μένα αυτή είναι η ουσία. Ξεκινάμε από εμάς τους ίδιους. Που μπορεί, ναι, η πηγή του προβλήματος να μην είμαστε εμείς, αλλά να είναι το σύστημα στο οποίο εργαζόμαστε. Να είναι ο καπιταλισμός, να είναι η παγκοσμιοποίηση. Να. Αυτά δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αύριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε τόσο βηματάκι προς τα εκεί. Ναι. Άμεσα. Αργότερα ίσως. Ξεκινάμε λοιπόν από εμάς. Εμάς πώς θα μας φροντίσουμε, πώς θα μας αλλάξουμε, προστατέψουμε, βελτιώσουμε. Είχα διαβάσει μια άλλη φράση κάποτε, δεν θυμάμαι πού, αλλά την αναφέρω πολύ συχνά γιατί είναι πολύ σημαντική. Κάποιοι Εβραίοι που επιβίωσαν στο Auschwitz είχαν την τύχη καταρχάς να μην είναι αυτοί που στάλθηκαν στα ικριώματα και έμειναν εκεί μέσα, αλλά άντεξαν επίσης ψυχικά να το περάσουν όλο αυτό. Και τους ρώτησαν πώς άντεξες, είχαν πει έκανα το καλύτερο δυνατό κάτω από τις δεδομένες συνθήκες. Λέγαμε στην αρχή της κουβέντας. Οι δεδομένες συνθήκες είναι αυτά. Ναι. Αυτά όλα. Και μπορεί να είναι χάλια. Okay. Τι μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Κάτι μπορείς να κάνεις. Για να πας ένα βήμα παραπέρα.
Και όλοι έχουμε φάσεις, δηλαδή εγώ τώρα που τα λέω, προφανώς έχω φάσεις που δεν το συζητώ. Δεν έχει τίποτα νόημα, όλα είναι δύσκολα, όλα είναι μαυριλαδάκια. Δεν θέλω να βλέπω κανένα, ναι, θέλω να κάτσω στο κρεβάτι και να μην έχει φως. Που όμως τι σκεφτόμαστε πάλι τότε, είμαι σαν το χτυπημένο ζώο που κάθεται λίγο στη φωλιά του μέχρι να πάρει δυνάμεις για να ξαναβγεί έξω, γιατί αυτή είναι η ζωή του. Μαρία, πολύ σε ευχαριστώ για την κουβέντα μας σήμερα. Και εγώ, Ανδριανή, μου είχες λείψει. Μ' αρέσει που τα λέμε, ναι. Και έχουμε ήδη σημειώσει κι άλλο ένα θέμα, να σας πω την αλήθεια, και θα τα πούμε μελλοντικά ξανά, ναι, με τη Μαρία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Να βάλαμε ένα λιθαράκι τόσο δά. Εύχομαι. Λίγο να αρχίσουμε, ναι, να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Να σκεφτόμαστε λίγο πιο ανθεκτικά. Ανθεκτικά. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.